Περνάμε στο επόμενο ζευγάρι, το οποίο έχει ένα μικρόφωνο. Μήπως χάσει τα βήματά του, το λέω σιγά, για να μην το ακούσει η Κρητική Επιτροπή και μετά το είδαμε και το καταλάβαμε. Είναι ο Κώστας Χρωμίδας και η ντάμα του Άννα Πολύζου. Ο Κώστας και η Άννα δεν χόρεψαν το τζάιβ έτσι όπως το ήθελαν. Λίστρησα κάνα δύο φορές πολύ περίεργα. Ήταν πολύ καλή, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να είναι πολύ καλύτερη. Πολύ δύσκολη και πολύ απαιτητική χορογραφία. Αυτή την εβδομάδα ο Κώστας αλλάζει παρτενέρ. Σε αυτό το live θα χορέψω με την Κάρμεν. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Αυτή τη φορά στη συνέχεια των επεισοδίων Καμάκι στα Τρίκαλα την δεκαετία του 80, το καμάκι θα αποτύχει. Εδώ μα. Εδώ μα. Σε πάτσα. Με τσάξες. Sorry, Δεν παίζεται η Πολύζου. Νομίζει ότι έχει απέναντί της τον Παρίζνικο. 4, 5. Έρχεται κάθε Δευτέρα, μου δείχνει τα βήματα, μου λέει πάμε. Της λέω θέλω λίγο χρόνο, δεν γίνεται αμέσως. Και πάνω, κάτω. Δεν το έμαθες ακόμα. Προσπαθώ να εγκληματιστώ. Το Quickset μου αρέσει πάντα αυτή η φιγούρα που παίρνεις φόρα μαζί με το ζευγάρι σε αυτές τις προμενάτ και κάνεις πακάτι μαζί στο ίδιο ύψος και αμέσως μετά προσγειώνεις και συνεχίζεις την χορογραφία σαν να μην τρέχει τίποτα. 5-6. Ωραία, εδώ δεν θα γλιστρήσουμε, θα κάνουμε βηματάκια. Νιώθω τα παπούτσια μου γλιστράνε, αλλά θα το λύσω. Νομίζω ότι μου έχει γίνει και λίγο έμονη ιδέα τώρα το γλίστρημα. Πρέπει να το τελειώνω αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να ξανααισθανθώ ότι γλιστράω. Καρμινή, πήγαινε να κάτσεις στον καναπέ. Μικρό σκυλάκι. Μπράβο, αγάπη. Τι καλό σκυλί. Υπάκο, σαν την χορογράφο μου. Ο μεγαλύτερος εφιάλτης στα live είναι μην κάνω κάποιο μεγάλο λάθος και σταματήσει την εξέλιξη της χορογραφίας. Είναι μεγαλύτερος εφιάλτης και πιο ισχυρός εφιάλτης, ακόμα και από την αποχώρησή μου πιστεύω. Το πέμπτο ζευγάρι είναι ο Κώστας και η Άννα και θα χορέψουν Quickstep. Δύσκολος χορός ή μάλλον όχι. Ποιος σου άρεσε πιο πολύ από τους τρεις που έχεις χορέψει μέχρι σήμερα? Το τάγκο. Το τάγκο, ήρεμα, πράγματα, ωραία. Καθόλου ήρεμα. Καμία σχέση με το Quickstep. Καμία σχέση. Γιατί τόσο άγχος μη χάσεις τα βήματά σου? Δεν πρέπει να έχω άγχος. Ναι, αλλά τόσο πολύ. Επειδή είναι πολλά. Είναι το άγχος του ηθοποιού, μην ξεχάσει τα λόγια του τώρα. Ως χορευτής, μην ξεχάσω τα βήματά μου. Σκέψου δηλαδή να βγεις στο θέατρο και να ξεχάσει τα λόγια σου. Είναι κάτι παρόμοιο. Μ' αρέσει το μαλλί σου αυτή την εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πολύ, έφτιαξα αυτάκια. Πολύ ιδιαίτερο. Ελπίζω να το καταλάβανε.